Δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, όλα αυτά τα χρόνια κάπως έτσι ξεκινάμε. Τέτοια μέρα, 14 Ιουνίου, τώρα έχουμε 14 Ιουνίου 2018. 23 ολόκληρα χρόνια πέρασαν, αν και ώρα για μπλε, αν και το θέμα μας φυσικά πάνω απ' όλα είναι ο Ηρακλής. Ρόρι είναι αυτός και σαν σήμερα μας άφησε νωρίς το 95, οπότε δεν γινόταν να ξεκινήσουμε διαφορετικά για τον τεράστιο και αγαπημένο μας Ρόρι Γκάλαχερ. Και είναι η μοναδική φορά που δεν έχουμε το χαλί μας και μπαίνουμε κατευθείαν με Ρόρι. Τεράστιος. Λοιπόν, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρυθμίση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Η βροχή που πέφτει έξω ακούγεται στο στούντιο. Δεν σας κάνω πλάκα. Κάνω ραδιόφωνο από το 1999. Πολλά χρόνια είναι, Χρήστο. Δεν θυμάμαι άλλη φορά να ακούω τη βροχή στο στούντιο. Μου έχεις βάλει κανένα εφέ, τίποτα, όχι έτσι. Ακούω τη βροχή στο στούντιο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Φαντάσου τι ρίχνει έξω. Καλοκαιράκι, καλό καλοκαίρι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Έχουμε και Μουντιάλ που μας συντροφεύει από σήμερα. Ρωσία, Σαουδική Αραβία 2-0 αποτέλεσμα. Πρώτου ημιχρόνου ξεκίνησε πριν από 5 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Έχει και τελικό μπάσκετ, αυτός είναι ο τέταρτος. Τέταρτος πρέπει να είναι. 2-1 είναι ο Παναθηναϊκός και τώρα είναι στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 10-5 στο πρώτο δεκάλεπτο. Θα σας ενημερώνουμε και για το στοίχημα. Και ειδικά τώρα με Μουντιάλ πάντα θα μας απασχολεί έστω και λίγο. Πάνω απ' όλα τα θέματα του Ηρακλή. Τρόποι επικοινωνίας, FM και να το μήνυμά σας. Αποστολή στο 54526. Το SMS θυμίζουμε έχει χρέωση 1,25 ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας. Blue Libero, μία λέξη. Blue Libero, papaki.yahoo.gr. Καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα που μας ακούει από την Νότια Ελλάδα. Μου λέει: γεια σου Γιώργο, ωραία η φώτο σου. Σε ευχαριστώ. Η φώτο σήμερα είναι προφανώς αναφέρει σε αυτήν του προφίλ στο Facebook. Είναι λόγω της ημέρας. Το 2010 είχα επισκεφθεί τον Ρόρι Γκάλαχερ. Βέβαια είναι λίγο ξύμορο έτσι πως το είπα, γιατί το 95 μας άφησε. Το 10 εγώ πως τον επισκέφθηκα. Στο κόρκ στον τάφο του βρέθηκα εκεί. Του είπα ένα γεια. Και ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για μας τους γκαλαχερικούς. Συνεχίζουμε. Έχουμε και ο Χαρίλαος είναι έτοιμος. Γεια σου Χαρίλα, Γεια σου ρε Γιώργο, τι κάνεις. Πες ό,τι θέλεις. Ναι. Αλλά ρε εσύ Γιώργο, on second thought, yes, που λένε και οι Σάξονες, yes, τι να κάνω, ούτε για δοκιμαστής δεν κάνω, διότι είμαι... Α, κοκτέιλ και τέτοια, Ναι, καφεΐνη και αλκοόλ δεν πίνω. Ναι, ενώ εγώ... Ναι, οπότε. Άμα ναι, περιμένουν. Και εσύ Χαρίλα... το ίδιο, και εσύ το ίδιο, ακριβώς. Άμα περιμένουν να πούμε. Άρα πηγαίνουμε για δεκαφεϊνέ καφέδες και για. Αλλά το άλλο είναι με αλκοόλ, δεν γίνεται. Έχει και μπύρες χωρίς αλκοόλ. Έχει. Πρόσεξε τώρα τι θα σου όχι, πω. Όχι, κοκτέιλ μαθαίνουν τα παιδιά. Περίμενε κάνουν, τώρα, θα σε φτιάξω. Έχει και virgin cocktails. Α, αυτά τα virgin προφανώς είναι alcohol free. Δηλαδή, ναι, πας και λες θέλω ένα virgin mojito. Ναι, θα δοκιμάσουμε θα όλα βάλει, τα virgin και... Θα σου βάλει όλα τα υπόλοιπα που έχει το mojito, αλλά δεν θα σου βάλει το αλκοόλ που έχει το mojito. Θαυμάσια θα έλεγα και πάλι θαυμάσια μια που άρχισε και το Μουντιάλ. Αλλά... 2-0 η Ρωσία, ναι, παραμένει. Ναι. Αλλά, ναι, αν έχει τέτοια πάμε για όλα τα virgin και για όλα τα δεκαφεϊνέ. Να γίνουμε ειδικοί. Οι δύο αυτοί που ήρθαν θα πούνε είναι για τα δεκαφεϊνέ και για τα Virgin. Ναι, ωραία. Δοκιμαστές. Και στην Άθητο, στον χορηγό μας, τον Νότος Καφέ All Day Bar που επέστρεψε σήμερα και Cocktail Bar. Θα... Α, τι μου θυμίζει τα παλιά καλοκαίρια, ναι. Κάθε καλοκαίρι είναι το Νότος εδώ. Κάθε καλοκαίρι είναι τα παλιά καλοκαίρια, αυτό λέω. Έτσι πως το είπες ήταν σαν να είχαμε να τον βάλουμε καμιά 12 χρόνια. Έτσι, όπως το λες. Τι κάνεις, βλέπεις Μουντιάλ. Μπα. Όχι, δεν βλέπω γιατί γύρισα και είδα ότι είναι στο 42-0 και λέω άστο καλύτερα. Ναι, τώρα η Σουηδική Αραβία που λέει και ένας φίλος. Δεν. Ναι, Σουηδική Αραβία, ναι. Ναι, δεν. Πες μου εντάχει τρεις μουντιαλικούς παίχτες του Ηρακλή. Ο Σινιόρι δεν έπαιξε. Ένας. Ξέρω εγώ. Ο Ντεμπάδε θα έπαιξε με τη Λιβερία. Η Λιβερία δεν έπαιξε το Μουντιάλ όμως. Α, δεν έχει παίξει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν μου έρχεται κανένας. Ο Ντίκα, Ρουμανία.
Γιατί έχει παίξει και η Ρουμανία σε Μουντιάλ, δεν ξέρω. Έχει παίξει και ο Ντίκα. Έχει... Ο Μουντιαλικός ήρθε τότε. Ναι. Ως Μουντιαλικός ήρθε. Ναι, ναι. Προερχόμενος από Μουντιάλ είχε έρθει. Μάλιστα. Ο Γκάρμπα Λαουάλ. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Και ο Σάνι Κεϊτά. Ο Σάνι Κεϊτά, ο οποίος είχε αποβληθεί στο μάτς με την Εθνική. Γιατί είχε σφάξει τον Τωροσίδη. Τον Τωροσίδη τον είχε δώσει μια ψηλή. Και ένας ακόμα που είναι πάρα πολύ εύκολος. Όχι, δεν παίρνω στη διαδικασία. Α, δεν με αφορά. Ο Ζουέλε Παλέ. Καμερούν. Α, πάρα πολύ ωραία. Ναι. Εννοώ μουντιαλικούς που να έχουν πάρει έστω και ένα λεπτό χρόνο συμμετοχής σε οποιοδήποτε μουντιάλ, έτσι. Με την εθνική ψηλή. Αυτή είναι, μπορεί να έχει κι άλλους βέβαια που να μου ξεφεύγουν. Δεν το συζητάμε, αλλά δεν ξέρω. Ναι. Τέτοια στα τρίβια δεν είμαι καλός. Είμαι καλός σε τρίβια που έχω ζήσει εγώ. Δηλαδή εκεί με Ηρακλή. Δεν πιάνεσαι εκεί. Εκεί δεν πιάνεσαι. Ναι, από τέλη 70, 80 δηλαδή ουσιαστικά τη τέλη 70 ήμουνα ούτε πρώτη δημοτικού. Εκεί δεν πιάνεσαι. Για παράδειγμα, τώρα που έχει γίνει όλο αυτό με τη Μακεδονία, με το Μακεδονικό, εγώ θυμήθηκα τον, που τότε έκαιγε το θέμα. Το 95 ήταν, πότε ήταν, που ήρθε ένας Σκοπιανός κεντρικός αμυντικός στον Ηρακλή. Θυμάσαι το επίθετό του? Δεν ήταν κεντρικός αμυντικός. Μαζί με τον κύριο Ντοϊτσίνοφσκι ήρθε ο Καράτζοφ, αλλά δεν ήταν κεντρικός αμυντικός. Ήταν αμυντικό χαφ. Ήταν αμυντικό χαφ. Ήταν, οκ, οκ. Τον είχε φέρει ο Χατζηπαναγής, ο Καράτζοφ. Μπράβο. Είχε πάει εκεί, δίθεν για να ψάξει για παίκτες. Ουσιαστικά εμπιστεύτηκε ότι του είπε ο Μπλάγκο Γεωργιέφ. Και τότε ήταν το θέμα αρκετά καυτό, έτσι, Ελλάδα, Σκόπια, Μακεδονία και τέτοια που είχε έρθει. Ναι, ναι, και μάλιστα στο πρώτο παιχνίδι ήταν Βέρεια Ηρακλής και ο κύριος Γαϊτάνος τότε προπονητής της Βέρειας και ιδιαίτερα, ας μου επιτραπεί έτσι. Τι είπε, γράφει, τι είπε, τι είπε. Έκανε πόλεμο όλη την εβδομάδα ασχολούνταν με τον προπονητή του Ηρακλή. Και βέβαια όταν ο Ηρακλής πήγε και κέρδισε με 0-2 από τη Βέρεια ήταν σε πολύ δύσκολη θέση γιατί... Με το πάρα πολύ κόσμο εκείνο το μάτς. Ναι, απάκρις άκρη που ήταν. Ο κύριο Ντοϊτσίνοφσκι ο οποίος... Ντοϊτσίνοφσκι τώρα θα μου τον κάνεις το 2018 εσύ, έτσι, τον Ντοϊτσίνοφσκι. Θα μου τον κάνεις Ντοϊτσίνοφσκι τώρα εσύ. Ναι, να τα λέμε όπως τα λένε και αυτοί, να λέμε τον Δημήτροφ να το λέμε Δημητρόφ, τον... Ιβάνοφ να το λέμε Ιβανόφ που λένε πάθει, που ακούς τις ειδήσεις. Ναι, εντάξει, ναι, πήρα, ναι, πήρα, εντάξει. Και δεν μου λες, ναι. Εσύ λες ότι το πρώτο μάτς του Καράτζοφ ήταν το Βέρεια Ηρακλή, σωστά? Δεν ξέρω αν έπαιξε, δεν θυμάμαι αν έπαιξε, νομίζω ότι έπαιξε. Εγώ έχω ένσταση. Γιατί το θυμάμαι πολύ καλά, γιατί ήμουνα μέσα, εντάξει, στο Καφτατζόγλιο έγινε. Πριν από αυτό υπήρχε άλλο επίσημο παιχνίδι. Ναι, όχι πρωταθλήματος πάντως. Όχι πρωταθλήματος. Καλά, τώρα αν ήταν βαλκανικό κύπελο ούτε με νοιάζει. Ιντερ τότε ήταν. Ναι. Ηρακλής Νασιονάλ Βουκουρεστίου 3-1. Ναι. Με Γιοβάνοβιτς και τα λοιπά. Και πήγε ο Ηρακλής στη Ρουμανία και έχασε 3-0. Και δεν πήγε, γιατί τότε εάν την περνούσε την ρουμάνικη ομάδα θα πήγαινε UEFA. Ήταν μάλιστα η τελευταία φάση. Και την χρονιά του Καράτζοφ ο Ηρακλής φορούσε ρόμπτη κάπα. Καλά, σε αυτά εσύ είσαι καλός. Ναι. Αυτά εσύ καλός. Καλησπέρα και από μένα, λέει η Μαριλίζα, ωραία μουσική. Την μουσική που ακούγαμε, γιατί σήμερα θέλουμε έτσι να τιμήσουμε τον Ρόρι Γκάλαχερ που μας άφησε πριν 23 χρόνια. Αγαπημένος του Χαρίλα, ο Ρόρι Γκάλαχερ. Ναι, έλεγα ότι σύμφωνα με μια τελευταία συνέντευξη, ή τελευταία, πριν από 3-4 χρόνια του Μπλάνκο Γεωργιέφ, ο κύριο Ντοϊτσίνοφσκι είναι... Ήταν τώρα σε κακή κατάσταση, απεβίωσε, πάντως είχε ακροτηριαστεί στα δύο πόδια του. Σόπαρε. Ναι, ναι. Πριν από 2-3 χρόνια είχε δώσει μια τέτοια συνέντευξη ο Μπλάνκο και κρίμα. Το είχε πει γιατί διατήρησαν τη φιλία τους. Κρίμα. Λοιπόν, θέλω να σου βάλω μια μπρίζα. Σε ποια εθνική ήταν ο Ντοϊτσίνοφσκι πριν έρθει στον Ηρακλή? Δεν ήταν Σκοπίων, όχι, ε. Όχι. Αμερικής. Δεν θα το βρεις με τίποτα. Λατινικής Αμερικής είπες? Ναι. Δεν θα το βρεις με τίποτα. Καμιά, άμα είναι κανένα κουφό, καμιά Ονδούρα, κανένα Ισημερινό, κανένα Παναμά. Καλά, κάτι τέτοιο είναι για να σου λέω δεν θα το κανά βρεις Παναμά, με τίποτα. Κανένα Παναμά, κανένα... Ξέρω εγώ. Δεν το είπα, ε. Ελ Σαλβαδόρ. Ελ Σαλβαδόρ. Κοντά έπεσα. Κάπου εκεί είναι γι' αυτό. Κοντά έπεσα. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Και δεν ξέρω αν ο άνθρωπος βρίσκεται σε ζωή, εν ζωή ή αν απεβίωσε. Προσφατά περίμενε να το κάνουμε Google αν θέλεις. Κάντο εσύ, να σου βάλω εγώ μια μπρίζα όσο Google'άρεις. Ναι, ό,τι θέλεις. Αν και για το ποδόσφαιρο έχω να κάνω ένα σχόλιο πριν...
Ό,τι θες θα κάνεις για το ποδόσφαιρο. Α, κάνε. Πες μου εσύ τι θέλεις. Ωραία, θέλω μπρίζα να σου βάλω. Λοιπόν, ακούω, ακούω από την Αθήνα ότι ναι. ο κύριος Βασιλιάδης, ο υπουργός. Όχι, ο άνθρωπος είναι εν ζωή, είναι 74 ετών, αλλά ισχύουν ναι. όλα τα... Αυτά που σου είπα, ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση η υγεία του. Ναι. Λοιπόν, ακούω από την Αθήνα. Και όντως 1989-90 ήταν στο Άλλα Σαλβαδόρα. Από εκεί και μετά Βαρντάρ Σκομπίων, μετά στη Φίρπρο, στη Φίρπο. Ναι. Μετά πάλι Άλλα Σαλβαδόρα, Ηρακλής το 98, δεν έβγαλε τη χρονιά, πήγε στην Μπέλιστερ. Μετά στην Μουνισιπάλ Λιμένιο. Μετά στην Μπρεγκάλνιτσα Ντέλτσεβο. Μετά στη CD Πλατένσε και μετά στην Βαρντάρ Σκοπίων, οπότε τελείωσε την καριέρα του. Πες μου. Ναι. Περίμενα να το κληρώσεις το. Ακούς από την Αθήνα. Ακούω από την Αθήνα. Το διευκρινίζω από την Αθήνα και όχι από εδώ. Γιατί από εδώ έχει και ανθρώπους του περιβάλλοντος του, αλλά έχει και στην Αθήνα τέτοιους. Τέτοιους εννοώ με ανθρώπους του περιβάλλοντος του. Έτσι μην παρεξηγηθώ με αυτό που λέω. Ανθρώπους του περιβάλλοντος. Του Βασιλιάδη. Α, του Βασιλιάδη, ναι. Ότι έχει πολύ μεγάλη εκτίμηση, μάλλον θα πω τώρα σαν χλαμάρα, τέλος πάντων, λόγω του brand name του Ηρακλή. Ναι. Λόγω του brand name του Ηρακλή, θα ναι. κάνει τα πάντα, ναι. ώστε αυτό το 1, 1,5, 2, πόσα εκατομμύρια είναι κτλ. Όχι να χαριστεί, να ποιο 1,5, δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεσαι. Χρέος ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Α, μάλιστα, ναι. Για το ποδόσφαιρο είναι αυτό, για το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Ναι. Ότι λόγω του brand name λοιπόν του Ηρακλή, θα ναι. κάνει τα πάντα για να βοηθήσει ώστε αυτό το χρέος, το όποιο χρέος κουβαλάει ο Ηρακλής, 1, 1,5, 2, δεν ξέρει κανένας πόσα είναι. Να βρεθεί τρόπος να αντιμετωπιστεί. Να διακανονιστεί και μάλιστα λέει αν, λέει το περιβάλλον εξ Αθηνών, αν υπάρχει τρόπος να δώσει και κάποιες χορηγίες, ώστε... Α, αυτό το λέμε πλέον, δηλαδή δόθηκε η εντολή να το λέμε. Γιατί το... αυτό από την πρώτη μέρα ήταν γνωστό. Και αλλού το έχω ακούσει ραδιοφωνικά, οπότε δεν ήξερα ότι δεν πρέπει να λέμε κάτι. Ναι, αυτό ήταν γνωστό από την πρώτη μέρα από το ραντεβού, αυτά που λέγαμε εμείς ναι, φόρμουλα. Έχει κυκλοφορήσει, τα Ιτιανά γενικά. Ναι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για τον εγώ το brand name κολλάω και θα σου πω τι εννοώ και θα σου δώσω και την πρίζα γιατί ναι. εκνευρίστηκα πάλι το μεσημέρι με το brand name. Εν πάση περιπτώσει, αφού το είπες, να πω ότι όντως η φόρμουλα αντισταθμιστικών ωφελών ήταν ωφελών ήταν ότι θα υποσχέθηκε ότι θα δώσει χορηγίες ναι. εισάξιες, εισόπωσες των χρέων. Ωραία, ωραία. Να μην χρειαστεί κανένας να ασχοληθεί με τα χρέη. Γι' αυτό και θα κατέβουν και άλλη φορά για να τα πάρουν και γραπτό σε αυτά, γιατί προφορικώς δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να τα πάρουν και γραπτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ εκνευρίζομαι το εξής. Έρχεσαι και με κοροϊδεύεις μπροστά στα μούτρα μου. Όχι εσύ, αδερφέ μου. Ναι, και κατάλαβα, και ναι. μου λες ότι ο Ηρακλής έχει brand name. Σωστά. Σωστά. Ναι. Πέρυσι, ρε μεγάλε, πού πήγε το brand name που κράτησε στο Λεβαδιακό. Θα μου πεις, δεν τον κράτησες εσύ. Οκ. Okay. Ποιος ήταν υφυπουργός αθλητισμού, εγώ ή ο Χρήστος Κιόλας. Ναι, σου λέει, σου λέει τη δικαιολογία ότι, ότι υπάρχει το αυτοδιοίκητο. Έχουν βρει δικαιολογία. Φέτος δεν υπήρχε το αυτοδιοίκητο. Που ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνιος. Δεν παθαίνουν τίποτα. Υπήρχε το αυτοδιοίκητο, για. Ωραία, το αφήνουμε και αυτό. Ναι. Η Παναχαϊκή και ο Εργοτέλης έχουν μεγαλύτερα brand name από σένα. Εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη του. Εκεί είναι το απογύμνωμα. Γιατί με το brand name μου γυρίζει δηλαδή, ο εγκέφαλος. Ένας τομέας τον οποίο αναγνωρίζει και ο ίδιος ότι είναι δικός του τομέας, τομέας δικών του χειρισμών και σε αυτό το τομέα δεν κάνει τίποτα για τον Ηρακλή. Κάνει μόνο για τους άλλους. Δηλαδή, μου λες στα μούτρα μου ότι ο Ηρακλής έχει brand name και εγώ θα σε βοηθήσω με χορηγίες κουλουπού-κουλουπού. Πέρυσι το brand name πήγε περίπατο και φέτος το brand name ξαναπήγε περίπατο, ενώ η Παναχαϊκή και ο Εργοτέλης έχουν brand name. Φίλε, στο θέμα της Παναχαϊκής, η κυβέρνηση Τσίπρα, να το πούμε ξεκάθαρα, εξάντλησε την τεχνογνωσία της. Ποια είναι η τεχνογνωσία που διαφήμιζε προεκλογικά? Ότι καταργεί πράγματα και ρυθμίζει πράγματα με ένα νόμο και ένα άρθρο. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Στην Παναχαϊκή το εφήρμοσε. Εφήρμοσε τέλεια την τεχνογνωσία της. Από εκεί και μετά την ξέχασε αυτή την τεχνογνωσία. Μη μου λες μετά όμως για brand name, γιατί με συγχύσεις. Α, μπράβο, αυτό μπορείς να το πεις. Ότι στον δικό σου τομέα όπου δεν μπορείς να βάλεις μπροστά το φερετζέ του αυτοδιοίκητου, γιατί αυτός είναι φερετζές. Μη μου λες τίποτα, ρε παιδί. Ναι. Μη μου λες. Εκεί δεν έκανες τίποτα.
Μη μου λες για brand name. Τέλος. Λοιπόν. Ναι, αυτό μπορείς να το πεις. Γεια σου Χαρίλα, η Μπασκετόφατσα λέει ο Θανάσης. Για όσους, για όσους δεν γνωρίζουν, ο Ρόρι Γκάλαχερ ήταν Ηρακλάκη. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ήτανε όντως. Ναι, στο κιανόλευκο Κόρκ. Εκεί όπου ήταν η δράση του. Το ξέρεις το Κόρκ? Ναι, 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 ναι. Πολύ ωραίο. Θαυμάσιο. Πρώτη φορά από σένα το ακούω. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας μετά το Δουβλίνο, ρε Χαρίλα. Ναι, να μαθαίνουμε για τίποτα. Να μαζευτούμε. Έχω πάει, έχω πάει. Α, εντάξει, καλά. Τι θα έλεγες, κάτι θα έλεγες για το ποδόσφαιρο? Ναι, για το ποδόσφαιρο ήθελα να πω το εξής. Επειδή θα χρησιμοποιήσω πρώτο ενικό, είμαι από αυτούς ο οποίος το γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, ναι, γιατί το βίωσες, που εξετέθηκε για το θέμα, από αυτούς που εξετέθησαν για το θέμα του Μυροφορίδη. Και δηλαδή έγραψα, πίεσα, ήμουνα και πολύ πινεκτικός, δηλαδή προσπάθησα να φέρω στο φιλότιμο τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να ξεπεράσουν την αίσθηση που έχουν για ανθρώπους. Είπαμε εκείνο το παράδειγμα με τους δημοσιογράφους που μαζεύονται να διοικήσουν τον Ηρακλή και δεν θέλουν να έρθει ένας εξαιρετικός υπεύθυνος επικοινωνίας, γιατί θεωρούν ότι αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Τι να μας μάθει τώρα αυτός? Λοιπόν, να πω πλέον ότι έτσι όπως οδηγείται το πράγμα, έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα, φίλε, είμαστε πολύ κοντά στο να πούμε ότι ο Παύλος Μυροφορίδης αρχίζει σιγά σιγά να θέτει μόνος του εαυτόν εκτός προοπτικής του να επιστρέψει στον Ηρακλή. Τι εννοώ, εξηγούμε. Πέρα από το γεγονός ότι δεν κατάλαβε ότι αυτός ο επικοινωνιακός ίστρος ήταν αρκετός, δεν χρειάζεται παραπάνω πλέον. Και καθημερινός και... Ναι, 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 δηλαδή τη δουλειά του την έκανε. Έχει τον κόσμο μαζί του και δικαίως τον έχει. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που διοικούν και θα συνεχίσουν να διοικούν την ομάδα είναι πεπισμένοι ότι αν βρουν λύσεις στα οικονομικά θα τον θέλουν, καλός ή κακός, εκόντες ή άκοντες. Αλλά αγγίξαμε λίγο την υπερβολή, την αγγίξαμε λίγο την υπερβολή. Την αγγίξαμε πολύ την υπερβολή και όχι μόνο αυτό. Επειδή εγώ μελετώ τις δηλώσεις του, στην τελευταία δήλωση άρχισε να φέρνει τον Ηρακλή πρωτετελεσμένον. Τι δήλωσε Γιώργο, και πέρασε στα ψηλά για τους υπόλοιπους. Ενώ μέχρι τώρα λέγαμε να μπορέσουν να του βρούνε μία λύση χρηματοδότησης για την ομάδα ώστε να έρθει και αυτός να κάνει τη δουλειά του, αυτός είπε ότι εγώ δεν πιστεύω στην πολυμετοχικότητα και η πολυμετοχικότητα δεν μπορεί να δώσει δυνατό Ηρακλή για να μπορέσω και εγώ να δουλέψω. Παρά μόνο σε επενδυτή. Μόνο σε επενδυτή. Α, όχι. Α, όχι, έτσι δεν γίνεται. Κανείς δεν του διασφαλίζει ότι θα είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως... Α, όχι, ναι, ναι, ναι. Αν είναι έτσι θέτει μόνος του το... Γι' αυτό... Με το ζόρι πάμε να φτιάξουμε πολυμετοχικότητα δηλαδή. Να πρέπει ντε και καλά να έρθει επενδυτής. Γι' αυτό ακριβώς και εγώ δεν το είχα στα πολύ ψηλά το συγκεκριμένο θέμα, γιατί πάνω απ' όλα άλλα μας καίνε αυτή τη στιγμή. Ναι, δηλαδή στο τέλος εσένα ως επαγγελματικό στέλεχος σε αφορά να υπάρχει μια χρηματοδότηση. Προκαταβολικά να πρέπει να κρίνεις αν αυτή η χρηματοδότηση αποδειχθεί καλή ή όχι. Εντάξει, τέλος καθένας πάνω κάνει τις επιλογές του. Μακάρι να μην το εννοεί έτσι όπως το είπε και στην πραγματικότητα, έστω και με πολυμετοχικότητα, όταν του γίνει η πρόταση και αν και εφόσον του γίνει η πρόταση, να την αποδεχτεί. Δεν ξέρω. Αντιλαμβάνομαι και το ενδιαφέρον του κόσμου που καθημερινά... Δεν ξέρω αν κατάλαβες το πνεύμα με το οποίο σου κάνω το συγκεκριμένο σχόλιο. 100% και συμφωνώ μαζί σου. Αντιλαμβάνομαι για το συγκεκριμένο θέμα, απλά λίγο αρχίζει και κουράζει, γιατί αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον του κόσμου. Και το σέβομαι απόλυτα, αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ πιο χοντρά και σοβαρά ζητήματα που μας απασχολούν από αυτό. Αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, όχι, και αυτό το θέμα έκλεισε, στο ξαναλέω Γιώργο, από τη στιγμή που έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι εντάξει, έχουν πιστεί και οι άνθρωποι της Μίκρας που είχαν τις αντιρρήσεις τους ή τις ενστάσεις του ή το «έλα μωρέ, τι να μας πει και αυτός, εμείς τα ξέρουμε καλύτερα αυτά να τα κάνουμε». Από τη στιγμή που εμπίστευσαν αυτοί οι άνθρωποι, το μπαλάκι πλέον πηγαίνει στον ίδιο τον Παύλο Μυροφορίδη. Από τη στιγμή κατά την οποία βρεθεί χρηματοδότηση στον Ηρακλή και του γίνει και η πρόταση, έτσι. Ναι. Ο Πούτιν χειροκροτά, ο Ιφαντίνο χαμογελά και ο δεξιά ο Αλαχαλαχαλα της Σαουδικής Αραβίας δυσανασχετεί, γιατί η Ρωσία έκανε το 3-0 σε ένα κοντινό που είδαμε εκεί. 72ο λεπτό, επειδή είχες αγωνία, Χαρίλε. Ρωσία, Σαουδική Αραβία,
3-0. Πολύ ωραία. Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Ποιος θα το πάρει? Εσύ είσαι Ισπανία, το ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λένε ότι τα φαβορεί πάλι είναι η Αργεντινή, η Γερμανία και η Βραζιλία. Τι να σου πω. Εγώ ξέρεις ότι... Και η Γαλλία. Σε αυτά πάντοτε είμαι με τους Ισπανούς, αλλά... Ξέρω ότι είσαι Ισπανός. Ναι, ενώ παλιότερα στις παλιότερες διοργανώσεις ταλαιπωρούνταν από τη λογική του loser, ναι. Τώρα που δεν είναι πλέον losers, ταλαιπωρούνται από τα ενδοεθνωτικά προβλήματά τους. Καταλανή και Λοπετέγι, τα λοιπά, ναι. Ναι, Ρεάλ Μαδρίτης, Βάσκοι, Καταλανή και τα λοιπά. Ανδαλουσιάνοι και Γαλλικιανοί. Ναι, και ήδη ένα τέτοιο πρόβλημα το βρήκαν μπροστά τους τώρα τις τελευταίες μέρες με τον προπονητή, με τον Λοπετέγι. Πλακώθηκαν προχθές, τι έγινε? Ναι, μόλις ανακοινώθηκε και η Ρεάλ δεν μπορούσε να περιμένει 20 μέρες να τον ανακοινώσει. Τι να τον κάνει τον προπονητή, στο Μουντιάλ είναι. Να προπονήσει την ομάδα. Τον σύγχυσα με την Ισπανία τώρα. Ναι, μπορούσε να περιμένει 20 μέρες, αλλά τώρα... Και η πλάκα είναι ότι ανέλαβε ένα άλλο παιδί της Ρεάλ, ο Φερνάντο Ιέρο. Ο Ιέρο, ναι. Ο οποίος ήταν τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ισπανίας. Ναι. Ωραία, ας πάμε στα του Ηρακλή, γιατί θα... Στα καθημάς, ναι. Ή μάλλον πριν πάμε να δώσω το στοιχηματικό ενδιαφέρον, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 35-26. Αποτέλεσμα ημιχρόνου είναι αυτό. Μπάσκετ. Γιώργο, με συγχωρείς, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι για το ποδόσφαιρο. Να πόσο είναι το μπάσκετ, είπες? 35-26 ημίχρονο. Α, πολύ θαυμάσια θα έλεγα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί και αυτό το πράγμα με ξένησε. Βέβαια, όταν μας χαρίζουν γάιδαρο δεν το κοιτάμε στα δόντια. Mm. Πήρε μια πρωτοβουλία ο κύριος Καράογλου για το θέμα της πολυμετοχικότητας που λέμε, να μαζευτούν οι επιχειρηματίες κτλ. Ναι, πρακτικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Το είχε κάνει και πέρυσι, νομίζω αυτό. Και πρόπερσι. Το είχε κάνει και πέρυσι για άλλο λόγο. Για τσοντάρισμα το είχε κάνει. Ναι. Τώρα δεν είναι τσοντάρισμα. Είπαμε τώρα τελειώνει ο ρεφενές και αρχίζει πολύ η συνειδιοκτησία. Γίνονται συνειδιοκτήτες αυτοί οι άνθρωποι που θα ναι. πούνε. Πες μου την ερώτηση. Εσύ έτσι τη φανταζόσουν τη συζήτηση για την πολυμετοχικότητα. Εγώ τη φανταζόμουν μία μάζοξη στη Μίκρα με κλειστές πόρτες. Όχι σε επίπεδο ρε φαίνε, σοβαρό επίπεδο να συζητήσουμε, μετοχές θα πάρουμε, συνειδιοκτήτες θα γίνουμε. Προφανώς, να πω κάτι, ναι. Για να κάνει αυτό το πράγμα ο κύριος Καράογλου, Γιώργο, εκεί θέλω να καταλήξω και πες μου αν κάνω λάθος το συλλογισμό μου, ναι. Δεν υπάρχει μεγάλη προθυμία. Δηλαδή για να τους φέρνει εις κοινών επίκων, δηλαδή να τους φέρνει... Κάνε και μετάφραση σε αυτό, ναι. Ναι, με ανοιχτές θύρες, σε ανοιχτή εκδήλωση τώρα στην αίθουσα ξενοδοχείου ας πούμε, σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που είναι έτοιμοι και θέλουν να μαζευτούν στη Μίκρα, στην αίθουσα συσκέψεων, να τα βάλουν κάτω, να μοιράσουν τις μετοχές και να αρχίσουν. Δηλαδή αυτοί που υπάρχουν προφανώς είναι οι άνθρωποι που βοήθησαν στο περσινό ρεφενέ, ας το πούμε έτσι, της ΓΑΜΑ Εθνικής που ήταν σε χαμηλό επίπεδο. Και προφανώς οι ίδιοι δεν έχουν αποφασίσει να κάνουν αυτό που λέμε τα 6 χιλιάρικα τα περσινά ή τα 16 να τα κάνουν 60, 70, 80. Λέω εγώ, λες να είναι λάθος η συλλογιστική μου. Το σκεπτικό σου, η συλλογιστική σου όπως λες δεν είναι... Πώς το λένε, δηλαδή δεν γίνονται... Είναι απόλυτα λογικό, αλλά εγώ θεωρώ με το φτωχό μου το μυαλό χωρίς να έχω ενημέρωση. Χωρίς να μας πει, εννοώ κάποιο, ενημέρωση, θα παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Χωρίς να ξέρουμε ότι αυτό έγινε για αυτό το σκοπό, θεωρώ ότι έγινε για να υπάρξει και αυτή η προοπτική. Δηλαδή, έχουμε τους περσινούς που βάλανε κάποια λεφτά. Ωραία. Όσα βάλανε. Σύμφωνα με δηλώσεις του Τάσου Κατσάμπη, μέλων της διοίκησης κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι βάλανε αρκετά χρήματα πέρυσι και κλείσανε πολλές τρύπες και βοήθησαν σε πολλούς τομείς. Αυτή η πρωτοβουλία που μόλις κατέγραψες μπορεί να είναι για να βρεθούν κάποιοι άλλοι τέτοιοι σε εισαγωγικά. Άρα σημαίνει ότι οι περσινοί δεν μπορούν να σηκώσουν και το βάρος. Αυτό δεν μπορώ να το... Εκεί όμως, εδώ διαφωνώ γιατί δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι το ραντεβού έγινε επειδή δεν μπορούν να σηκώσουν. Το ραντεβού μπορεί να έγινε γιατί θέλει κι άλλους. Ότι δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος και δεύτερον, οι υπόλοιποι που θα έπρεπε να στελεχώσουν την προσπάθεια δεν έγινε δυνατόν να τους βρούμε με τον σωστό τρόπο, δηλαδή τον τρόπο των επαφών, των διερευνητικών συζητήσεων, των συσκέψεων κτλ. Δηλαδή πρέπει να τους φέρουμε σε μια ανοιχτή συζήτηση. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε σε μια πολυμετοχικότητα η οποία δεν θα είναι καν συνειδιοκτησία, δηλαδή θα είναι
τόσο διαμοιρασμένες συμμετοχές, ναι, όπου, πρόσεξε τώρα, προσπαθώ να στο περιγράψω πώς το σκέφτομαι, ναι, όπου το κυρίαρχο όργανο της, δηλαδή, να το πω τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς το συλλαμβάνω εγώ. Έχουμε το παράδειγμα, το απτό παράδειγμα του πολυμετοχικού Παναθηναϊκού. Ήταν ο συγχωρεμένος ο Βγενόπουλος, ο Βαρδινογιάννης, ο Πατέρας, αυτοί δεν ήτανε, νομίζω. Mm-hmm. Τώρα δεν ψάχνουμε να βρούμε ποια ήταν, να πούμε ότι ήτανε τρεις. Ναι. Έτσι. Και διόρισαν μία διοίκηση. Είχαν διορίσει τότε εκείνο το Golden Boy από τις τράπεζες, πώς λεγότανε. Τον Φιλιππίδη. Θα το θυμόμουν με τίποτα. Φιλιππίδη. Ναι. Θα έλεγα Φιλιππιάδης, αλλά Φιλιππίδη. Όχι, μόλις είπες Φιλί, το θυμήθηκα το Φιλιππίδη. Τότε ο Φιλιππίδης και τα Φιλιππιδάκια από δίπλα στη διοίκηση ήταν εκτελεστικό όργανο, γιατί δεν υπήρχε, πρόσεξε το συλλογισμό μου, δεν υπήρχε ο ένας δυνατός επενδυτής, αλλά υπήρχαν οι τρεις-τέσσερις. Έλεγες, γι' αυτό να ρωτήσω τον πατέρα, τη μητέρα και τον ξάδερφο. Έτσι, με καταλαβαίνεις τι λέω? Σε καταλαβαίνω. Για αυτό το θέμα. Τώρα, έτσι που το πάμε, εγώ νόμιζα ότι θα είναι ο θείος στον Ηρακλή. Αναλαμβάνουν συνειδιοκτησία, πολυμετοχικότητα. Ο θείος, η θεία, το θειάκι και το θειάθη. Έτσι που το πάμε. Και άμα έχουμε 30 θείους. Άμπραβο! Άρα με αυτή τη λογική καθίσταται απόλυτο όργανο υπέχων ουσιαστικά, χωρίς να είναι ρόλο ιδιοκτήτη, η διοίκηση. Το εισπράτης, πώς το λέω. Το εισπράτης. Δηλαδή, από ποιο να πάρεις άποψη? Αφού ούτε συνειδιοκτήτες είναι, γιατί τι σώοι συνειδιοκτήτες είναι αν έχει το 3% των μετοχών, ας πούμε. Εγώ εννοούσα πολυμετοχικότητα, ναι, χωρίς τόσο μεγάλη διασπορά. Κατάλαβα τι λες. Να πω κάτι που μπορεί να σου ακουστεί λίγο ομό. Ναι, διότι έτσι προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχουν αποφάσεις, δεν υπάρχει κατευθυντήρια γραμμή και θα στηριζόμαστε πάντοτε στις προθέσεις των ανθρώπων που διοικούν χωρίς να βάζουν χρήματα. Συγγνώμη που το λέω, έτσι. Ναι, αλλά αυτοί που βάζουν οι 30 θείοι που λέμε, αν εμπιστεύονται απόλυτα τους 4, 5, 6 που θα σκοτώσουν. Αναγκαστικά θα τους εμπιστευτούν, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν νομίζω να. Εφόσον οι 30 δεν είναι 4, 5, αναγκαστικά θα τους εμπιστευτούν. Δεν ξέρω αν είναι απαραίτητα κακό αυτό. Τις αποφάσεις να τις παίρνουν οι διοικούντες, που βεβαίως έπρεπε να υπάρχουν, γιατί όταν είναι 5 άτομα, δεν γίνεται, δεν κάνουν διοίκηση, βάζουν άλλους. Και τα λοιπά. Αλλά και αυτοί οι άλλοι θα είναι ουσιαστικά σαν να είναι ιδιοκτήτες. Ένα περίεργο πράγμα. Αυτό το μοντέλο γιατί να μην πιάσει? Μακάρι να γίνει και αυτό. Ναι, μακάρι δεν το έχουμε, να γίνει και αυτό. Δεν το έχουμε δει ακόμα, δεν το έχουμε δει. Γιατί να μην πιάσει? Μακάρι αυτό να γίνει και αυτό. Το ομό που έλεγα πριν να πω νωρίτερα, είναι ότι εμένα, φαντάζομαι πολλούς, μας ενδιαφέρει πρωτίστως να υπάρχει μια οικονομική ηρεμία. Δηλαδή να πληρώνονται οι παίχτες, να γίνονται μεταγραφές, να μην χρωστάμε, να είναι όλα ωραία και η ομάδα να τρέχει στο οικονομικό κομμάτι. Και θα πει κάποιος, που είναι μια απλή σκέψη, χαρίλαε μου αυτή, μπορεί να είναι λίγο ομοίο όπως είπα πριν, δεν με νοιάζει αν είναι 30, δεν με νοιάζει αν είναι 40, δεν με νοιάζει αν διοικούν 5 και αν πληρώνουν 30, αν διοικούν 2 και πληρώνουν 70. Με νοιάζει η ομάδα να τρέχει, να γίνονται πληρωμές και όλα να είναι καλά στο οικονομικό πολύ και να μην χρωστάμε πουθενά. Πολύ ωραία. Ναι. Και πολύ σωστά το σκέφτεσαι εσύ. Από τη στιγμή που δεν βάζεις σημαντικά χρήματα για να είναι περιορισμένοι οι ιδιοκτήτες, δεν υπάρχει και λόγο κάθε γραφικός όπως εγώ να στεναχωριέμαι που δεν έχεις λόγο στην απόφαση. Ξαναπέστε αυτό, το χάσα. Είναι απόφαση αυτός που δεν βάζει καθόλου χρήματα στο τέλος τέλος. Εντάξει, δεν θα τον ρωτάνε. Ποιον να ρωτήσουν, αυτό σου λέω, τους 35. Με κατάλαβες τώρα? Ναι, εσύ το λες για η λειτουργικότητα του όλου πράγματος. Α, ναι, ένιωσες, με κατάλαβες. Ναι, για το λειτουργικό του πράγματος το λέω. Να πω το γραφικό σκοπό, αγιάζει τα μέσα, ξέρω εγώ. Ακριβώς, εκεί καταλήγουμε. Ναι. Ας γίνει και αυτό, να έχει χρήματα η ομάδα να λειτουργεί. Απλώς, πώς να το πω, ότι δεν μου φαίνεται λίγο παράτερο, μου φαίνεται. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει. Μακάρι, καταρχάς, θα υπάρξουν αυτοί οι 30. Εγώ το εύχομαι πολύ. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Η Χ30.
Θέλω να είμαι πολύ... Είναι 30, γιατί ο κύριος Καράγουλο, από ό,τι άκουσα, έθεσε στόχο το 1 εκατομμύριο budget μαζί με χορηγίες. Ναι, το είπε. Το είπε. Είπε ότι είναι εφικτό. Εγώ ναι, θέλω να το δω για να το πιστέψω. Ναι, οπότε θα είναι τουλάχιστον 30. Θέλω να το δω για να το πιστέψω. Θέλω να το δω, όχι, άρα, όχι γιατί είμαι κάχη υπόπτος. Είναι ότι δεν πάμε μόνο σε ένα σύστημα πολυμετοχικότητας, αλλά σε ένα σύστημα κατακερματισμένης πολυμετοχικότητας. Δηλαδή τεράστιας πολυμετοχικότητας. Δεν μας πειράζει, ευρείας πολυμετοχικότητας. Δεν μας πειράζει, απλώς το καταγράφουμε για να ξέρουμε πού κινούμαστε. Μακάρι να γίνει και αυτό και μακάρι η ομάδα να αρχίσει να χρηματοδοτείται. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό. Αν υπάρχουν χρήματα, αν τρέχει η ομάδα, αν ρολάρει η ομάδα και αν πηγαίνει και καλά αγωνιστικά, δεν πά να είναι 875. Ναι. Οπότε και εδώ έρχομαι κι εγώ και λέω ότι το λογικό θα είναι αν καταλήξουμε σε αυτό, αν και εφόσον καταλήξουμε σε αυτό, εφόσον ο χρηματοδότης της ομάδας, γιατί θα είναι 40, δεν θα μπορεί να έχει ουσιαστικό λόγο, θα πρέπει κάτι που κάνουν όμως οι άνθρωποι που τρέχουν τον Ηρακλή, οφείλουμε να το ομολογήσουμε από την περίοδο της ΓΑΜΑ Εθνικής, θα πρέπει και αυτοί κάθε τόσο να βάζουν στο παιχνίδι και τους υπόλοιπους φορείς του συλλόγου. Γιατί ό,τι είναι και αυτοί στην προσπάθεια είναι και οι υπόλοιποι φορείς του συλλόγου. Δηλαδή, να ενημερώνουν τον κόσμο για κάθε απόφαση και να ενημερώνουν τον κόσμο. Νομίζω και θα το κάνουν. Αυτό που κάνανε ναι, φέτος κάθε είναι δύο μήνες. Νομίζω γιατί το κάνουν. Ναι, 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 νομίζω θα συνεχίσουν. Δηλαδή, αυτοί, τώρα λέγοντάς τα σε σένα στον αέρα, το σκέφτομαι και εγώ και το αναλύω με τη σκέψη μου. Αυτή θα είναι η ασφαλιστική δικλίδα αν καταλήξουμε στην ευρεία πολυμετοχικότητα, δηλαδή στην κατακερματισμένη πολυμετοχικότητα. Η ασφαλιστική δικλίδα είναι η διοίκηση να βάλει μέσα στις αποφάσεις και τους υπόλοιπους φορείς του συλλόγου κάθε φορά που όχι για κάτι λειτουργικό σε ποιο ξενοδοχείο θα πάμε στο Αμίντεο όταν παίζουμε με το Αμίντεο, έτσι. Μιλάμε για κάποια σημαντική απόφαση. Το Αμίντεο πού το βρήκες τώρα? Είπα τώρα, εντάξει. 85ο λεπτό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία 3-0 και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 34-26 ξεκίνησε, όχι ξεκίνησε, έχει ώρα, 5.30... Έφυγε στο ημίχρονο, ήταν 35-26. Ναι, λάθος έκανα εγώ. Δεν ήταν ημίχρονο. Α, νομίζω ότι έχασε ένα πόντο στα πολιτήρια. Ναι, δεν ήταν ημίχρονο, είχα δει ένα site εδώ, με μπέρδεψε, τώρα έχω live εικόνα γιατί επανήλθε η εικόνα. Από τότε. Είναι 5.30. Βλέπεις τηλεόραση εσύ. Δεν τα έβλεπα πριν γιατί η βροχή μας το πήρε το... Το πολύ πλάνο. Βροχή ρε φίλε, αυτές οι καταιγίδες. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που άκουγα τη βροχή στο στούντιο. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Ναι, ναι, ήταν μπόρα και ευτυχώς πέρασε. Ναι. Πού πάμε τώρα? Αν είναι να πάμε στο μπάσκετ, έχω και εκεί σχόλιο. Όπως έκανα τώρα για το Μυροφορίδη, ότι πέρα από το γεγονός ότι έχει εξοκύλει με την επικοινωνία. Στο μπάσκετ δυστυχώς δεν έχουμε. Με ξένησε και αυτό το ότι... θέλει ντε και καλά να υπάρχει ένας και μόνος επενδυτής και όχι πολυμετοχικότητα για να έρθει. Έχω σχόλιο και για το μπάσκετ. Στο μπάσκετ μόνο να πω, επειδή συχνά πυκνά ο κόσμος ρωτάει κανένα νέο τι έγινε με τη συνάντηση που θα γινόταν Τρίτη του Δρακόπουλου με τον Χατζηκυριακίδη και τα λοιπά και μεταγραφές και το ένα και το άλλο και αν ο Δρακόπουλος ήρθε και το ένα και το άλλο, δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη ενημέρωση για όλα αυτά. Προφανώς ναι, δεν έχει... μόνο επίσημη ενημέρωση περιμένει. Προφανώς δεν έχει γίνει κάτι, γι' αυτό και δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εικάσω, αλλά περιμένουμε. Νομίζω ότι... Δεν θα είχε ανακοινωθεί η ανανέωση του προπονητή? Ναι, αυτό λέω. Περιμένουμε. Βασικό δεν είναι που πρέπει να γίνει. Περιμένουμε ενημέρωση, ναι. Και εγώ δεν την έχω. Δεν την έχουμε γιατί προφανώς δεν υπάρχει εξέλιξη. Αυτό δεν έχουμε, ναι. Ναι. Ακούω σχόλιο. Επειδή ακούω διάφορα πράγματα τα οποία φυσικά μπορεί και να μην ευσταθούν από την Αθήνα, μπορεί να είναι και μανατζερίστικα, να μην παρεξηγούμαστε. Όχι επειδή αποτύχαμε με τους μεγάλες ηλικίας παίκτες και τα μεγάλα ονόματα παικτών να πάμε ντε και καλά σε μικρής ηλικίας παίκτες αλλά και, μικρού διαμετρήματος μπασκετικού παίκτες, έτσι. Δηλαδή μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο, δηλαδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι η λύση. Να κάνουμε μια ομάδα θα χρησιμοποιήσω ένα όνομα για να με καταλάβει ο κόσμος. Θα χρησιμοποιήσω ένα όνομα ενός παίκτη που είναι πάρα πολύ χρήσιμος ως έκτος παίκτης,
Είναι πολύ μοντέρνος μπασκετμπολίστας, αλλά θα καταλάβει ο κόσμος γιατί το χρησιμοποιώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχαμε τον Καγκαλούδη, τον Τότσιο, τον Χαριτόπουλο, τον Αγγελακόπουλο σε νεαρότερη ηλικία, θα πρέπει να γεμίσουμε την ομάδα με 10 Παπαδιονυσίου. Με ναι, καταλαβαίνεις. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Ναι, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή ο Παπαδιονυσίου είναι εξαιρετικός και πολύ σωστά λένε ότι θα παραμείνει, διότι είναι ένας εξαιρετικός ως έκτος παίκτης. Το απέδειξε αυτό. Εμείς ήμασταν που λέγαμε δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον επέλεξε ο Αλεξανδρής. Είχε δίκιο που τον επέλεξε. Είναι ένας πολύ χρήσιμος και αμυντικά και επιθετικά παίχτης για τη θέση 2 και για τη θέση 3. Αλλά μην γεμίσουμε με 10 Παπαδιονυσίου. Δηλαδή με απλώς καλούς και σε εξαιρετική μπασκετική ηλικία παίκτες. Όχι, Χαρίλαε μου, είναι τόσο θέλουμε δύσκολο. Θέλουμε σε καλή μπασκετική ηλικία παίκτες, αλλά θέλουμε για να, πάλι για να δώσω να καταλάβουν, θέλουμε Ματαλόν. Θέλουμε Τζόρτζεβιτς. Θέλουμε Μπέρτ, όπως λες και εσύ. Θέλουμε Μαχαίρα, όπως λέει ο φίλος μας, ο φιλόλογος που μας έστειλε την τρίτη το μήνυμα. Ναι, θέλουμε δηλαδή top class παίκτες της κατηγορίας. Θέλουμε κράμα, κράμα θέλουμε. Και να κάνουν και καλή χημεία μαζί τους και να είναι και σε καλή μπασκετική ηλικία. Μπράβο. Δηλαδή, όχι επειδή, επειδή είναι καλοί παίκτες, στέκονται χρήσιμοι, να τους πάρουμε επειδή είναι σε καλή μπασκετική ηλικία. Όχι. Δεν ξαφνικά θα κάνω ένα ρόστερ που δεν θα το ξέρει ο θηρορός της πολυκατοικίας μου. Ξέρεις δεν τι θυμήθηκα τώρα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Περίμενε, δεν λέω ότι έγινε κάτι τέτοιο. Μπορεί να μην ισχύει τίποτα από αυτά. Αλλά προσπαθώ να προλάβω κάποιες καταστάσεις λέγοντας τη γνώμη μου. Τίποτα λοιπόν, άλλο. Δύο πράγματα θα σου πω. Θα επηρεάζω κανένα. Δύο πράγματα θα σου επηρεάζω. Εγώ μπασκετικός άσχετος είμαι. Αλλά λέμε. Καθόλου άσχετος δεν είσαι. Λοιπόν, δύο πράγματα θα σου πω. Ένα είναι ότι γύρω-γύρω από το Ιβανόφιο φημολογείται ότι αυτό το πράγμα που είπες, να φέρουμε 10 Παπαδιονυσίου, μαγειρεύεται. Το μαγειρεύεται μπορεί να ακούγεται λίγο άσχημο. Ειλικρινά δεν το ήξερα. Εγώ από ένα όνομα που διάβασα σε αθηναϊκό site το λέω. Δεύτερον, με όλο αυτό που σου λέω. Γιατί αυτό δεν μου το έχεις πει εκτός αέρα. Σου το λέω, ναι, γιατί μου το θύμισες. Το είχα ακούσει δηλαδή, δεν το είπα, okay, θα δούμε ρε παιδί μου. Γιατί... Καλά, δεν θα έχουμε άγχος φέτος, εντάξει. Και το δεύτερο που μου κουμπώνει τώρα σε αυτό, εκτός κι αν είναι συμπτωματικό το ότι μου κουμπώνει, είναι η δήλωση του κυρίου Δρακόπουλου, θα μου πεις, έκανε πολλές φορές... Και είναι και αντιφατικές μεταξύ τους. Αυτό το φάσκο και αντιφάσκο, να μου το πήρες στο στόμα. Η τελευταία χρονικά που είπε το περιβόητο... Η Α1 δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Θα αποδειχθεί ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός αν έρθουν 10 Παπαδιονυσίου. Άχι, μην προτρέχουμε. Να δούμε πρώτα το ρόστερ και να καταλάβουμε. Αλλά απλά το είπαμε αυτό έτσι για να το πούμε. Πάμε παρακάτω. Ναι. Κοίταξε, η εμπειρία των τελευταίων 2 ετών μας έχει αποδείξει ότι δεν σημαίνει ότι αν δούμε το ρόστερ και πούμε είναι ρόστερ πρωταθλητισμού ότι βγήκαμε και πρωταθλητές. Απλώς θα καταλάβουμε αν έχουμε έστω και θεωρητικά πιθανότητες. Εγώ γιατί ρωτάω ξανά. Ναι. Είχαμε τουλάχιστον θεωρητικά πιθανότητες. Πρακτικά αποδείχθηκε ότι δεν είναι. Χαρίλα μου, ρωτάω ξανά, τόσο δύσκολο είναι η λέξη κράμα. Ναι. Πάρε 4 έμπειρους ή 5 σε έμπειρους. Σε καλή όμως ηλικία, το επαναλαμβάνω, όχι ηλικία, να έχω τεντώσει. Και πάρε και 5 Παπαδιονυσίου το παιδί, θα φτερνίζεται τόσες φορές που είπαμε το επίθετο. Ναι. Που επαναλαμβάνουμε πάρε το εξημένο και... πάρα πολύ. Φυσικά, πάρε 6 και 4. Ναι. Πάρε 5 και 5, πάρε 7 και 3. Αλλά μην πάρεις 9 και 1. Δεν γίνεται. Ναι. Γιατί τους κάνω 10, εγώ 12 είναι. Τώρα δεν πάντων... παίρνουμε εμείς τις αποφάσεις, τις παίρνουν άλλοι. Εμείς είμαστε εδώ για να τις παρακολουθούμε. Μόνο. Ναι, τώρα για τον κόσμο που λέει ότι αργούμε, okay, 14 Ιουνίου έχουμε. Όχι, δεν αργούμε καθόλου. Απλώς αργούμε από την άποψη ότι φεύγουν από την αγορά καλά ονόματα. Εντάξει. Το αλλά θέμα του προπονητή να κινηθούμε... έπρεπε να είχε κλείσει ήδη, δεν το συζητάμε. Ναι, αν θέλουμε να κινηθούμε σε επίπεδο ονομάτων όπως αυτά που προκύπτουν από τους ατζέντιδες των Αθηνών, δεν αργούμε καθόλου. Τέτοια ονόματα μπορούμε να τα πάρουμε και τον Νοέμβριο. Ναι, μήπως οι ατζέντιδες βρίσκουν... Γι' αυτό λέω. Τι έδαφος βρίσκουν, βοήθησε με, τη λέξη τώρα κόλλησα. Πάτημα για να τα κάνουν αυτά. Για να πρόσφορο, πρόσφορο. Πρόσφορο έδαφος. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα. Άσε να μην το πω.
Θυμήθηκα πριν. Δεν λέω τι γίνεται στο μπάσκετ, μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω, δεν το ξέρω ότι γίνεται στο μπάσκετ. Απλά δεν θέλω να πιστεύω αυτά που μου λες με τους μάνατζερ κτλ. Ότι θα γίνει και στο μπάσκετ αυτό που γινόταν στην καλή χρονιά του Ηρακλή επί Παπαθανασάκη, που πήγαινε για παράδειγμα στο ΆΚΑ για να δούμε ΑΕΚ Ηρακλής στη Β' Εθνική. Ωραία. Ναι, ναι, και τον πλήρωσαν από δίπλα και, 15 και τον ακολουθούσαν και στο ΒΣΕ οι μάνατζαρέοι. Ναι, ναι. Γιατί τότε ο Ηρακλής στα γωνιακό μαγαζί πλήρωνε, έκανε, έρανε κτλ. Και ερχότανε ο Λάσκαρης, το θυμάστε το Λάσκαρη, ποδοσφαιριστής. Ναι, 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 ναι. Και ερχότανε ο έλα, ο ψηλός. Πώς τον λέγανε. Κεντρικός αμυντικός, ψηλός. Πώς το λέγανε εσύ. Ο Καγιούλης. Ο είναι... Μπράβο αυτός, ναι. Ναι. Τον ξέχασες. Ναι, ο Βοσνακίδης, ναι, κατάλαβα. Ναι. Απλώς ο Λάσκαρης ήταν ακόμη πιο ακραία περίπτωση. Δηλαδή ο Νίκος ο Παπαδόπουλος έλεγε τι μου το φέρατε το παιδί. Και για άλλους το είπε αυτό. Ορίστε. Και για άλλους το είπε αυτό. Και για άλλους, ναι, ναι, και για άλλους. Ένας ακόμα που έκανε, που είχε έρθει από τη Λαμία, τον είχε φέρει ο Καζδοβασίλης στην Ολλανδία και τον είδαμε και λέμε τι είναι αυτός. Ναι, ναι, που το παιδί δεν και έκανε, και, λέμε, και, έκανε έτσι, και προσφυγή, ναι. Πώς το λέγανε αυτόν. Ένα εξτρεμάκι που δεν έπαιξε ούτε λεπτό, ναι. Πώς τον, Γιάννη τον λέγανε το επίθετο. Όχι, όχι, με τίποτα. Ένα εξτρεμάκι, ένα δεξί εξτρέμα από τη Λαμία, ένα πληρωματικό. Ναι, ναι, αυτόν. Πώς τον λέγανε. Και βέβαια αποχωρούντος του Παπαθανασάκη χάσαμε. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Κανονικά ο Παθανασάκης έπρεπε 4-0 η Ρωσία. Το χάσα αυτό ρε παιδιά. Συγγνώμη. 4-0. Ναι. Ναι. Κανονικά ο Παθανασάκης έπρεπε να είναι μεγαλόθυμος και να μας αφήσει το μεγάλο ταλέντο πίσω του, τον συγγενή του. Τον χάσαμε κι αυτό. 5-0 η Ρωσία με φάουλ εκτέλεση απευθείας. Στις καθυστερήσεις. Συγκινήθηκες. Να μας αφήσει τουλάχιστον το συγγενή του πίσω. Σταμάτα. Κακός μας τον πήρε κι αυτόν. Ναι. Όπως έλεγε και στον Νίκο Παπαδόπουλο, Νίκο, βάζε το παιδί, θα το μοσχοπουλήσουμε στο εξωτερικό. Τι έχει ακούσει και ο Παπαδόπουλος εδώ. Σούπερ Λίγκα, ξανά. Ναι, 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 ναι. Σούπερ Λίγκα, ξανά. Βάζε τον, πώς το λέγανε, Μανολάκη, Μανολάκη το λέγανε. Ναι. Μανολάκη, βάζε το Μανολάκη. Καλά, το παιδί βάζε το Μανολάκη, γιατί θα το μοσχοπουλήσουμε σε κανένα χρόνο. Το παιδί δεν φταίει σε κάτι. Το παιδί δεν φταίει καθόλου. Το παιδί δεν φταίει καθόλου. Όχι. Να... Και εγώ αν είχα έναν συγγενή και με φώναζε σε δουλειά που δεν μπορώ να κάνω, θα πήγαινα να κάνω το καλύτερο δυνατόν. Και θα τον έλεγα ότι θύε, άμα δεις ότι δεν ανταποκρίνουμε ούτε στο ελάχιστο, να παρατήσουμε τη συνεργασία. Τώρα που είπαμε για Παπαθανασάκη, χθες ο Φώτης ο Γκυζέλης, εδώ στην ώρα για μπλε, ναι, ναι. Μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι το καλοκαίρι το προηγούμενο, όταν και ο Παπαθανασάκης έκανε προσπάθειες που τότε με κάτι πιτσιρίκια που είχε βρει και πήγε να κάνει κάτι φιλικά για να παίξει ομάδα στη Β' Εθνική, αν θυμάσαι, είχε το θράσος, όπως είπε ο Φώτης ο Γκυζέλης, να πάρει τον Γκυζέλη τηλέφωνο και να του πει «Σε θέλω στην ομάδα». Και ο Γκυζέλης μας είπε χθες ότι αρνήθηκε, δεν ήθελε να έχει καμία ανάμειξη με το συγκεκριμένο. Πάντως το καθεστώς... Να έκανε υπομονή και μετά στην τρίτη εθνική... Το καθεστώς εθνική... Παπαθανασάκη, Χάρη Κωστάκη, είχε περάσει... Χάρη ότι... Κωστάκη, πω... Ναι. Τον άλλο πώς τον έκανε? Ποιον? Που ήταν και στο Δέλα Σίγμα, το μάνατζερ. Α, τι έχω πάθει. Τον Καρασαβίδη, το Θεόφιλο, ποιον? Όχι, τον Α, που ήταν δεξί χέρι του Καγιούλη και ήταν και στη δίκηση. Α, ναι, το Ζελελίδη. Όχι. Αυτός δεν ήταν καθόλου Ζελελίδης. Πώς το έλεγα, πω, τι έχω πάθει σήμερα με τη μνήμη μου, κάτι. Ξέρω, τι παίρνουμε όταν η μνήμη είναι λίγο. Ένα μάνατζερ που βγαίναν μαζί φωτογραφίες, δεν λες. Αυτός με το χούτο που πήγε στην Ίντερ, μωρέ, αυτός. Ναι, λίγο... που έχει όνομα παλιού παίκτη του Άρη. Ο λίγο βραχίσομος. Όχι Ζελελίδης. Α, όχι Ζελελίδης. Άλλο όνομα παλιού παίκτη του Άρη είχε. Ναι. Α, κατάλαβα, τον, για τον ίδιο μιλάμε, αλλά δεν πέτυχα σωστά τον Άρη, ναι. Δεν πέτυχα σωστά τον παλιό παίκτη του Άρη. Ναι, Σαμόλη, όχι Σαμόλη. Όχι. Όπως θα σκάψω τώρα. Βόσμο. Ντρογαλά. Γελάμε, αλλά αυτοί μας κατέστρεψαν, αλλά γελάμε. Παπαγλωράτος, όχι πραγματικά τώρα, πώς λέγονταν ένα δεις. Είχε παλιό όνομα, είχε όνομα παλιού παίκτη του Άρη. Θα γκουγκλάρω, περίμενε.
Περίμενε. Τέλειωσε, γιατί θα σκάσω τώρα. Τελείωσε 5-0. Ρε παιδιά, αν κάποιο θυμήθηκε. Μου πολλές και με ενημερώνει και πολύ αργά κιόλας. 5-0 η Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία. Αν με. Πώς το λένε. Αν κάποιο θυμήθηκε, ας μου το πει. Γιατί κόλλησα. Ναι, ναι, πραγματικά κι εγώ. Και να δεις ότι είναι αυτός, είναι αυτός που εδώ δεν είχαμε να φάμε και κεγόμασταν και θα ρίχνα τον Ηρακλή και το ένα και το άλλο. Και πήγε με τον Χούτο στην Ίντερ για να κάνει συνεργασία με την Ίντερ ο Ηρακλής, ναι, με ναι. Καγιούλη. Θα δεις ότι θα το βρεις τώρα και θα με θυμηθείς ότι είχε επίθετο παλιού παίκτη του Άρη. Θα δεις. Πώς τον λένε, μωρέ. Θα με θυμηθείς, θα τι να γράψω, ρε, Χαρούλη, άιντε. Καγιούλη, Χαρούλη. Ο συνεργάτης του Καγιούλη, βάλε. Ο μάνατζερ. Γράφω μάνατζερ με Καγιούλη. Ναι, ο μάνατζερ και συνεργάτης του Καγιούλη. Τώρα Σαμόλης, Ζελελίδης. Όχι Σαμόλης, το βρήκαμε. Ζήνδρος. Όχι Μπέκας, όχι Μπέκας, όχι Μπέκας, ο άλλος, ο άλλος. Ποιος Μπέκας, μωρέ, ο Μπέκας ήταν εύκολος. Τέρα, θα σκάσω. Κατάλαβα ποιο λες, θα δεις ότι έχει όνομα παλιού παίκτη του Άρη. Μπουγιουκλής. Άντε ρε παιδιά, άντε. Είχα δίκιο. Μπουγιουκλής, δε, Μπουγιουκλής. Είχα δίκιο. Ναι, είχες. Άμπραβο. Δεν θα το θυμόμουν με τίποτα όμως. Το μόνο που θυμόμουν γιατί... Ζαχαρίας Μπουγιουκλής, ευχαριστώ τον φίλο ακροατή γιατί... Όταν το πρώτο άκουσα, νόμιζα ότι είναι ο παίκτης του Άρη. Πραγματικά δεν σου κάνω πλάκα και μετά όταν τον είδα φυσιογνωμικά κατάλαβα ότι δεν είναι αυτός. Που πήγε με το Χούτο ρε παιδιά να κάνει συμφωνία με την Ίντερ. Με τον μπάσκετ όπως είπες, περιμένουμε ανακοινώσεις και εξελίξεις και στο κάτω-κάτω ο προπονητής, είτε ο Χατζηκυριακίδης, είτε αν γίνει καμιά μεγάλη ανατροπή. Το πιο βασικό δεν είναι αυτό. Δηλαδή, προπονητή δεν είναι. Αυτός θα αποφασίσει. Αν ρωτήσω εγώ τώρα, ο Χαζός, και πω προπονητή ο Ηρακλής έχει, η απάντηση ποια είναι. Στο μπάσκετ. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι, όχι, δεν ξέρω. Βεβαίως, ποια είναι η απάντηση. Ναι, όχι. Βεβαίως, όπως δεν μας οδήγησαν στην Α1 τα μεγάλα ονόματα και οι γεροντάρες, μην αποκλείεις το γεγονός ότι αν κάνουμε μία εξυπνακίστικη ή καλύτερα να το πω έξυπνη ομάδα low budget με νεαρούς παίκτες ότι δεν μπορεί αυτή να έχει μία εξαιρετική χημεία και να βγει μπροστά. Δεν το δηλαδή δες το παράδειγμα του Χολαργού. Μα, αυτό θα έλεγα τώρα. Αν βγάλεις, το Ρασάντ Μπελ που ήταν παικταράς και 2-3 καλούς όπως ήταν ο Τσάμις, ο Κομποδιέτας και ο Παπανικολάου που δεν ήταν και πρώτα ονόματα δηλαδή. Οι υπόλοιποι ήταν. Εγώ ανέβαζα quiz τώρα, στον κόσμο να μας πει πεντάδα Χολαργού, δεν θα την έβρισκε κανένας. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που μας έγραψε αυτό που λέω εγώ ότι είναι μανατζερίστικο στο site των Αθηνών για το Σπυρόπουλο, για να πούμε τι εννοούμε. Ναι. Επειδή κατάλαβε ότι δεν θα μας πει τίποτα το όνομα Σπυρόπουλος, μας εξηγούσε ότι όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο παίκτης ήταν βασικός στην πεντάδα, ξεκινούσε στον περσινό Χολαργό. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι ο παίκτης. Μπορεί να έρθουν είναι... 5 Σπυρόπουλοι και να ανεβάσουν τον Ηρακλή. Εγώ δεν το αποκλείω. Μπράβο, αυτό λέω. Δηλαδή μπορεί δεν να έρθουν 5 Σπυρόπουλοι και να γίνει Χολαργός. Η έστασή μου πριν έχει να κάνει με τα. Δύο παικταράδες. Ναι, έχει να κάνει με τα πιτσιρίκια, όχι 9 πιτσιρίκια. Εκεί είχε η έστασή μου. Για να δούμε. Ας έρθουν άγνωστοι και ας ανεβάσουν τον Ηρακλή, δεν με νοιάζει. Ακριβώς. Απλώς λέμε ότι δεν είναι και η λύση να το πας στο άλλο άκρο, να κάνεις μια ομάδα αγνώστων. Έτσι. Ναι. Αλλά δεν αποκλείουμε, αν σε αυτή την ομάδα αγνώστων πάρεις έναν παιχταρά ξένο όπως ήταν ο Ρασάντ Μπελ πέρσι στον Χολαργό και 2-3 καλούς, να μπορέσει να βρει. Να φέρεις όσους άγνωστους θέλεις. Αλλά πρόσεξε, σε καμία περίπτωση για πρωτάθλημα. Αλλά να φέρεις όσους άγνωστους. Δεν ο Χολαργός πήρε πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα. Ανέβηκε όμως. Ναι. Την άνοδο θέλουμε. Τώρα το πρωτάθλημα. Και κοιτάμε να κυνηγάμε τη δεύτερη θέση μετά κατευθείαν. Φέρε όσους άγνωστους θέλεις. Άρα φέρε μου και έναν Χωσάδα Αμερικανάκι να τα παστελώνει από τη θέση 2, έτσι. Φέρε μου και ένα τέτοιο. Έτσι. Που δεν είχαμε. Με το βόλιο δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Περιμένουμε σιγά σιγά. Ένας φίλος ρωτάει για πόσο χρονών μιλάς, εννοείς για αυτούς τους παίκτες. Ορίστε. Για τι ηλικίες εννοείς για αυτούς τους παίκτες που αναφέρεσαι, λέει ένας φίλος τώρα που ρωτάει για τον μπάσκετ. Σε τι παίκτες αναφέρομαι, δεν κατάλαβα. Για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Για αυτή την. Πώς να το πω. Για αυτούς τους αθλητές που μιλάμε τώρα, τους άγνωστους κτλ. Για πόσο χρονών λέει μιλάει ο Χαρίλαος γι' αυτό. Α, για τους άγνωστους
Τι ναι. σημασία έχει η ηλικία τους. Προφανώς θα είναι νεαροί, δεν θα μας φέρουν 35 άριδες αγνώστους. Ναι, εγώ νωρίτερα αυτό που είπα, εγώ αυτό που είπα νωρίτερα για την περιουραίωση ατμόσφαιρα ότι θα. Ότι ναι. μη μας φάνε. Παραδείγματος χάρη μια που πιάσαμε το παιδί του Σπυρόπουλο, ο Σπυρόπουλος είναι 24 ετών, γι' αυτό το λέω. Ναι, μήπως έρθουν ότι... και πιο μικροί. Μήπως έρθουν και πιο ναι. μικροί. Μάλλον εννοεί αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι νεαροί και είναι σε εξαιρετική ηλικία ότι θα πρέπει να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Τι λέμε για κλείσιμο? Για το Βόλιο είπαμε, ενώ περιμένουμε να αρχίσουν οι ανακοινώσεις παραμονής του βασικού ελληνικού κορμού, το πρωτεύον το ξέρεις πολύ καλά, Γιώργο, καλύτερα από μένα, είναι το να βρεθούν χρήματα για να πάρθει η αδειοδότηση, να τακτοποιηθούν τα περσινά, να στηθεί η καινούργια ομάδα. Όπως το έγραψες πρόσφατα για το ωραίο καλοκαίρι που θα έχουμε πάλι. Ναι, είναι πολύ ωραίο καλοκαίρι. Σαν το κάθε τμήμα έχει διαφορετικά προβλήματα. Έτσι, σαν το σημερινό, με πολύ βροχή είναι. Τέτοιο καλοκαίρι. Ναι, με ποικιλία. Δηλαδή ο ερασιτέχνης έχει προβλήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με ρύθμιση από πλευράς κυβέρνησης. Το ποδόσφαιρο έχει προβλήματα χρηματοδότησης. Το βόλεϊ έχει προβλήματα επιβίωσης. Το μπάσκετ έχει προβλήματα τεχνογνωσίας. Το να βρεθεί μια σωστή. Η λέξη προβλήματα πάντως κολλάει παντού, ε. Ναι, ναι, και δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ήσυχο καλοκαίρι, είτε πρόκειται για καλοκαίρι με πορείες, αγώνες και διεκδικήσεις, είτε πρόκειται για καλοκαίρι γκρίνιας, ανέχειας και αναζήτησης χρημάτων. Και πονοκεφάλου. Λοιπόν, επειδή θα με ρωτούσες, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ 48-36. Μάλιστα. Εγώ τελείωσα το καλλιτεχνικό πρόγραμμά μου. Ναι, πρέπει να κλείσουμε, είναι 8 και 5. Ναι, γιατί πάει 8 και 5. Το τελείωσα και εγώ. Ναι. Καλά, στα 6 ωραία. Στα 6 ωραία. Ωραία. Καλό βράδυ να έχουμε, σε ευχαριστώ και για την σημερινή σου παρουσία. Καλό βράδυ σε όλους και μακάρι να έχουμε ευχάριστες εξελίξεις σε όλα τα τμήματα. Μακάρι, μακάρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άντε, γεια. Τσάω, τσάω. Έτσι όπως αρχίσαμε, έτσι τελειώνουμε με τεράστιο Ρόρι. Και αύριο Ρόρι θα παίξουμε. Ναι, να το χαρώ ακόμα περισσότερο. Όχι ότι... Αλλά στο ραδιόφωνο είναι και στα μάξι να το ακούσω και στο σπίτι Χρήστο να το ακούσω, να το βάλω δηλαδή μόνος μου να το βάλω να το ακούσω. Την ώρα της εκπομπής έχει άλλη χάρη ρε παιδί μου, ένα συνορόρι. Σας λέμε καληνύχτα, δίνουμε σκυτάλι στα μπασκετόπεδά μας, στον Νίκο Μοσκοβίτη και στον Σταμάτη Μουρελή στη συνέχεια του προγράμματος στο Λίμπερο 107,4. Επαναλαμβάνω, για την πρεμιέρα του Μουντιάλ Ρωσία Σαουδική Αραβία 5-0. Αφού οι Ρώσοι βάλανε 5 σε αυτούς, οι Αιγύπτιοι και οι Ουρουγανοί πώς θα τους βάλουν? 0? Όχι ρε φίλε. Αύριο έχουμε Αίγυπτο-Ουρουγουάι. Έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον. Καλό βράδυ, να είστε καλά.